Μάχη για μια θέση στάθμευση στην καρδιά του Ηρακλείου δίνουν δημότες και επισκέπτες και τις γιορτινές μέρες, με την παράνομη στάθμευση να χτυπά κόκκινο και με τις κλίσεις να πέφτουν βροχή. Οι κλίσεις πέφτουν βροχή εδώ στην περιοχή της Βίγλας, όπως βλέπετε 1, 2, 3, 4 αυτοκίνητα, αλλά και οι κάτοικοι αγανακτούν εδώ. Λένε πρέπει να βρεθεί μια λύση. Δεν υπάρχει όριο. Το ξέρεις ότι μας βρίζουν κιόλας. Το σε λες ότι απαγορεύεται εδώ πέρα να το παρκέρουν και το παρκέρουν. Έχουν και κάπου δίκιο κι αυτοί, γιατί δεν έχουν μέρος να τα βάλουν. Αλλά κι εμείς όμως έχουμε δίκιο. Χειρουργήθηκα και δεν μπορούσε το ασθενοφόρο να με κατεβάσει. Ο Δήμος έχει ευθύνες. Να τις λύσει. Εμείς δεν φταίμε όμως σαν πολίτες να τραβούμε αυτά τα έσχη εδώ πέρα. Φύγαμε να πάμε σε γιατρό, το γιο το μικρό. Το πήραμε γιατί ήταν ανάγκη να μετακινηθούμε τα αυτοκίνητα και τώρα θα το παρκάρουμε κάπου περιφερειακά. Και αν μας γράψουν κιόλα, φοβόμαστε τώρα και το γράψιμο. Θα το παίρνουν το αμάξι μέσα στο σπίτι τους, στο κρεβάτι τους, αν μπορούν δηλαδή. Ναι, αλλά αυτό έχει να κάνει με τον πολιτισμό. Δυστυχώς είμαστε απολύτιστοι. Η δημοτική αρχή έχει όραμα για το πάρκινγκ. Καμιά. Καμιά δημοτική αρχή δεν έχει όραμα σαν για αυτή την πόλη και γι' αυτό είναι και κουασιμόδια πόλη. Το περασμένο Σαββατοκυριακό, η Δημοτική Αστυνομία βεβαίωσε μέσα σε λίγες ώρες 300 κλίσεις για παράνομη στάθμευση στο κέντρο του Ηρακλείου. Καλό θα είναι όλοι οι οδηγοί, οι δημότες αλλά και οι επισκέπτες να δείξουν δείγματα σεβασμού ο ένας τον άλλον, να δείξουν δείγματα κυκλοφοριακής, υψηλής κυκλοφοριακής συνείδησης. Την ίδια ώρα σαρωτικούς ελέγχους στο Ηράκλειο πραγματοποιούν μεικτά κλιμάκια της τροχέας και της δημοτικής αστυνομίας, δίνοντας έμφαση στην παράνομη στάθμευση σε πεζόδρομους, διαβάσεις πεζών, ράμπες αμαία και σε στροφές. Από το πρωί μέχρι το βράδυ αστυνομεύουν την πόλη του Ηρακλείου 12 μεικτά κλιμάκια. Από την υπηρεσία μας, από το τμήμα τροχέας Ηρακλείου, υπάρχουν αυξημένα μέτρα τροχέας, γίνονται έλεγχοι συνεχώς. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, μάλιστα και τους τελευταίους 2 μήνες, έχει ενεργοποιηθεί η χρήση του γερανού για τη βελτίωση του κυκλοφοριακού στην πόλη μας, ιδιαίτερα αύριο. Παραμονή των Χριστουγέννων. Θα υπάρχουν ρυθμιστές κυκλοφορίας και τις απογευματινές ώρες. Οδηγοί περιγράφουν την απίστευτη ταλαιπωρία τους για μια θέση στάθμευσης, με το πρόβλημα να επιδεινώνεται και από το κλείσιμο ελεύθερου χώρου κάτω από το άγαλμα του Βενιζέλου λόγω καθίζησης του οδοστρώματος. Χρησιμοποιώ το μηχανάκι και όπου σταματήσω βρίσκω την κλίση. Στη δημοτική αρχή και στο Βασίλη το Λαμπρινό, ο οποίος ήταν συμμαθητής μου και εξαιρετικό παιδί, στο Δήμαρχο. Να φροντίσει να κάνει πάρκινγκ. Εφιάλτης. Πρέπει να κατεβώ με τη γυναίκα για να μπορέσω ένα να κάνει τη δουλειά και όλα να έχει σταμάξει. Συνολικά το 2019 βεβαιώθηκαν 22.568 κλίσεις για παράνομη στάθμευση στο Ηράκλειο, όταν πέρυσι βεβαιώθηκαν 23.757 κλίσεις, ενώ το 2017 28.033 κλίσεις από τη Δημοτική Αστυνομία, σύμφωνα με τον Μαρίνο Πατακό, ο οποίος παράλληλα ενημερώνει τους δημότες για τη δωρεάν στάθμευση χωρίς χρήση κάρτας στις θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης, οι οποίες να σημειωθεί ότι είναι ελάχιστες καθώς δεν υπερβαίνουν τις 100. Πραγματοποιείται μια συνέχιση ενός μνημονίου συνεργασίας, θα έλεγα, άτυπου μνημονίου συνεργασίας που έχει ξεκινήσει με την ελληνική αστυνομία πριν ένα μήνα. Τα αποτελέσματα από αυτή τη συνεργασία είναι θετικά.